Συμβούλιο Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης σήμερα στις Βρυξέλλες. Δυτικά Βαλκάνια και οι διατλαντικές σχέσεις στο μενού. Μαρία Ψαρά, καλό μεσημέρι. Και ο ειδικός απεσταλμένος των Ηνωμένων Πολιτειών για το κλίμα Τζον Κέρι θα συμμετάσχει μέσω τηλεδιάσκεψης. Έτσι είναι, Λίνα, το Συμβούλιο των Υπουργών Εξωτερικών της Ευρώπης συνεδριάζει σήμερα εδώ με φυσική παρουσία στις Βρυξέλλες. Η πρόσφατη πρόταση Biden για την απελευθέρωση της πατέντας στο εμβολίο κατά το κορονοϊού, Λίνα, επισκίασε τις σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης Ηνωμένων Πολιτειών που ήταν πολύ καλές μετά την ανάληψη του νέου Προέδρου Biden. Ωστόσο, η πρόταση έπιασε ουσιαστικά απροετοίμαστη την Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ευρώπη θεωρεί ότι ήταν μια κίνηση αντιπερισπασμού, μια κίνηση για να αποσπάσει την προσοχή η Αμερική από το γεγονός ότι δεν εξάγει καθόλου εμβόλια που παράγονται στο έδαφος της σε άλλες χώρες. Και γι' αυτό οι Ευρωπαίοι ηγέτες, ο ένας μετά τον άλλον, έστειλαν ένα σαφές μήνυμα προς τον πρόεδρο Biden να σταματήσει το θέμα των πατεντών και να ξεκινήσει τις εξαγωγές. Θέλω να σου πω ότι στο Συμβούλιο σήμερα οι Υπουργοί Εξωτερικών της Ευρώπης έχουν για πρώτη φορά την ευκαιρία για έναν απολογισμό των διατλαντικών σχέσεων. Θα πούνε ότι πολλά έχει κάνει καλά ο πρόεδρος Biden μέχρι στιγμής. Πολλά μένουν ακόμα να λυθούν. Το κλίμα αναμένεται να φτιάξει με την συμμετοχή του Τζον Κέρι, υπεύθυνος για την κλιματική αλλαγή από την πλευρά της Αμερικής. Και επίσης οι Υπουργοί, Λίνα, θα συζητήσουν και το θέμα των Δυτικών Βαλκανίων αλλά και της Λευκορωσίας.